Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη διεύρυνση του κοινωνικού μερίσματος ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Την ίδια ώρα από την αντιπολίτευση υπενθυμίζεται πως ο αριθμός δικαιούχων του μερίσματος σε σχέση με πέρυσι είναι σαφώς μειωμένος. Η αύξηση του ποσού και των δικαιούχων για το κοινωνικό μέρισμα 2019 ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρα, το ποσό θα αυξηθεί κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας 215 εκατομμύρια. Έτσι, οι δικαιούχοι αναμένεται να είναι από 250 μέχρι 300.000 άτομα. Το μέρισμα αναμένεται να ψηφίσει λογαριασμούς το διάστημα 30 και 31 Δεκεμβρίου. Έγιναν από προχθές, εξ όσων γνωρίζω από την ΙΔΙΚΑ, ή από χτες το πρωί, για να είμαστε ακριβέστεροι, κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Έχει μπει ένα σημαντικός αριθμός πρόσθετων δικαιούχων, πάνω από 20.000. Mm-hmm. Συνεπώς, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει ένσταση, πριν ακόμη εξεταστεί η ένστασή τους ατομικά, μπορούν να μπουν να δουν. Είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Ποιες είναι οι κατηγορίες αυτές, για να μάθει και ο κόσμος? Είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτοί που είχαν κάνει τροποποιητικές δηλώσεις. Γράφεται στο site της ΙΔΙΚΑ. Είναι αυτοί που είχαν κάνει τροποποιητικές δηλώσεις και έτσι δεν φαινότανε τι ακριβώς συνέβαινε. Και είναι επίσης και κάποιοι που είχαν εξαρτώμενα τέκνα που δεν ήταν το αφημί τους. Mm-hmm. Όλοι αυτοί μπορούν να μπουν μέσα και πόσοι θα... είναι αυτοί περίπου, κύριε Σκυλακάκη? Κοιτάξτε, τώρα πρέπει να πλησιάζουν τις 280.000. Στις 300 περίπου θα κλείσουμε, μου φαίνεται. Κάπου εκεί θα κύριε Υπουργέ, με τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα υπάρξει τροποποίηση κάπου? Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, είναι μόνοι τους και είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, παίρνουν το επίδομα του ΟΠΕΚΑ, έχουν χαμηλά εισοδήματα και δεν μπαίνουν μες στο σύστημα. Υπάρχει περίπτωση ένα, άνθρωποι... ένα σημαντικός αριθμός από αυτές τις, για να προσεγγίσουμε τις 300.000, είναι ήδη άτομα με ειδικές ανάγκες. Την ίδια στιγμή, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο κοινωνικό μέρος της τηλεοπτικής ένδειξης που παραχώρησε, επεσήμανε ότι είναι κοροϊδία και απάτη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εμείς καταφέραμε να βγούμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, 21 Αυγούστου 2018. Και από το Σεπτέμβριο του 2018, τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, μέχρι και τον Ιούλιο του 2019, όταν έγιναν οι εκλογές, δώσαμε, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, σε μόνιμα μέτρα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύν 800 εκατομμύρια το μέρισμα. 3 δισεκατομμύρια σε αυτούς τους 8-9 μήνες. Η κυβέρνηση, η οποία σήμερα, όταν τα δίναμε αυτά, τι έλεγε τότε η αντιπολίτευση? Έλεγε ότι είναι το τέταρτο μνημόνιο. Έλεγε ότι είναι ψίχουλα. Έλεγε ότι είναι παροχές. 3 δις μέτρα. Η κυβέρνηση αυτή που λέτε ότι ήρθε φορτσάτη και δίνει, από τον Ιούλιο του 19 που κέρδισε, 7 Ιουλίου, μέχρι και σήμερα, μέχρι και το τέλος του χρόνου, σε πραγματικό αριθμό έχει δώσει 205 εκατομμύρια στην αναθεώρηση του έμφυα προς τα πάνω, για τα μεγάλα βαλάντια όμως, και άλλα 175 εκατομμύρια που αφορούν το κοινωνικό μέρισμα. Δηλαδή, να τα πούμε αμέσως, γύρω στα 400 εκατομμύρια. 3 δις έχουμε δώσει εμείς, 400 εκατομμύρια έχουν δώσει αυτοί. Πολιτική κόντρα λοιπόν για το κοινωνικό μέρισμα. Μαζί μου είναι ο Κώστας Μαυρίδης. Κώστα. Ναι, αυτό που θέλω να προσθέσω στο πληρέστατο ρεπορτάζ είναι ότι η κυβέρνηση διαρρέει ότι καλό είναι όσοι έχουν την οποιαδήποτε αφιβολία να κάνουν την έσταση στο ειδικό εικονίδιο που υπάρχει στη φόρμα, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον το 50% των εστάσεων που θα υποβληθούν θα ικανοποιηθούν. Είναι κάποιοι οι οποίοι, όπως ακούστηκε από τον Υπουργό, να λένε ότι δεν είχαν σωστά το αφημί των προστατευόμενων μελών ή κάποια άλλα ζητήματα. Καλό είναι να κάνουν την έσταση, δεν έχουν να χάσουν κάτι, ενδεχομένως και να ικανοποιηθεί. Mm-hmm. Θα συζητήσουμε και αργότερα για το κοινωνικό μέρισμα. Είναι μέρος της πολιτικής ατζέντα των τελευταίων ημερών, Κώστα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως θέμα και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Χρήστο Ζευκλή, τον Δήμαρχο Βοϊού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά και όχι μόνο ραντεβού της χρονιάς για το Βόλιο είναι η σημερινή βραδινή εκδήλωση «Ανάβουν οι κλαδαριές στην Σιάτιστα».
Σήμερα είναι η μέρα των κλαδαριών. 50 περίπου φωτιές. Υπολογίζουμε θα ανάψουμε μέσα στην Σιάτιστα και μία είναι και στο μικρό Πέστρο κιόλας. Ένα μοναδικό έθιμο, γραφικό, από τα μοναδικά έθιμα που έχουμε εδώ στο Βόλιο, δεν είναι μόνο αυτό. Ενταγμένο βέβαια σε ένα πρόγραμμα μεγάλο εκδηλώσεων, το οποίο οι εκδηλώσεις του Δήμου γενικότερα αλλά και συνεργασία με άλλους συλλόγους είναι πάρα πολλές σε όλη την επικράτεια του Βοΐου και γι' αυτό και δράπτουν τις ευκαιρίες να κάνω ένα κάλεσμα γενικότερο για όλες τις γιορτές μας, σε όλα μας τα γραφικά χωριά, αλλά ειδικότερα σήμερα για που είναι και η μέρα για τις κλαδαριές, ένα μοναδικό φαινόμενο σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Ο καιρός είναι σύμμαχος, είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, αυτό μας ευνοεί. Ναι. Και γι' αυτό αναμένουμε και πολύ κόσμο να έχουμε. Χωρούν πολύ όμως. Θα έχουμε γλέμμι μέχρι πρωίας και για όσους δεν έχει τύχει στο παρελθόν να βρεθούν κοντά μας, πραγματικά η πρόσκληση είναι ανοιχτή για να βιώσουν από κοντά και να καταλάβουν ποια είναι η μοναδικότητα τέλος πάντων. Στις 7.30 η ώρα η έναρξη, Δήμαρχε, και επειδή όπως... Θα γίνει η έναρξη στην περιοχή του Άγιο Νικάνωρα, στην είσοδο της πόλης, από κάτω, από την περιοχή της Γεράνιας. 7.30 ώρα και θα τελειώσει, θα μέχρι τις 10.30-11 θα έχουν ανάψει όλες οι φωτιές, η μία μετά την άλλη. Μάλιστα, όλα είναι έτοιμα. Είμαστε, κοίταξε τώρα, έχουμε ένα έτοιμο, όπου όλες οι παρέες υπάρχει ένας ανταγωνισμός, το ποιος θα μαζέψει περισσότερο υλικό προσκάψη, το λόζιο που λέμε εδώ. Και την τελευταία εβδομάδα γίνονται και κλειστές. Τώρα φέτος πέσαμε θύμα σαν δήμος, μιας και εμείς γύρω στις 4 νομίζω φωτιές είναι που τις στείλουμε εμείς. Μας κλέψαν χθες το βράδυ όλα τα χορτάρια που λέτε ξερά και έχω εδώ πέρα και ευχαριστώ πολύ όλους τους υπαλλήλους του Δήμου που από το πρωί έχουν έναν αγώνα να ξαναμαζέψουν όλα αυτά τα υλικά εξ αρχής. Βέβαια είναι και αυτό ενταγμένο μέσα στο έθιμο. Ναι, σωστό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα. Τέλος πάντων, να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς. Έχουμε μεταξύ των γειτονιών αλληλοκλοπές υλικών για να κάνουν την μεγαλύτερη φωτιά. Ναι. Οργανωμένο έγκλημα, ναι. Κάτι τελευταίο. Εκτός από τις φωτιές, κύριε Δήμαρχε, τι θα δει ο επισκέπτης, τι θα χαρεί, τι θα διασκεδάσει. Θα έχουμε ζωντανές μουσικές, θα έχουμε δέσματα. Υπάρχει η συνοδεία της ζωντανής μουσικής. Υπάρχει εκλεκτή μεζέδες σε κάθε περιοχή όπου φτάνει σε όποια φωτιά στις 50 θες. Περιμένουν οι γύρω κάτοικοι για να, με κεράσματα, με σαρμάδια, με κεσπινάκια, όλα είναι οργανωμένα. Κέφι λοιπόν, καλό φαγητό, καλό κλίμα χριστουγεννιάτικο, χαρά για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, γιατί όχι. Μάλιστα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Περιμένουμε. Και επειδή, όπως είπε ο κύριος Ζευκλής, αναμένεται πολλής κόσμος και προσοχή και υπομονή στον δρόμο, έτσι. Η Σιάτιστα είναι μια περιοχή που μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο. Φτάνει να έχει και λίγο υπομονή προσεγγίζοντας το σημείο και μέσα στην πόλη κινούμενος, μια και είναι υπαίθρια γιορτή Κώστα. Οπότε θα υπάρχει μια ταλαιπωρία στους δρόμους, έτσι. Έτσι. Και επειδή έχουμε να κάνουμε και με τη μετακίνηση, ενδεχομένως κάποιος να ξεκινήσει από την Κοζάνη, από άλλη περιοχή, να πάει στη Σιάτιστα. Έτσι, ο οδηγός σας είναι λίγο προσεκτικός σε ό,τι αφορά την κατανάλωση αλκοόλ. Όχι, ας είναι, απαραίτητα πρέπει να είναι. Έτσι, απαραίτητος. Μάλιστα. Για την επιστροφή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα, να μπούμε στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Flash την κυρία Βριζίδου. Καλησπέρα σας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της Κοζάνης. Καλησπέρα σας. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, καθώς είναι σε εξέλιξη συνεδρίες, τι συζητιέται και τι αποφασίστηκε, αλλά γνωρίζουμε ότι στην ατζέντα υπάρχει και η διαδικασία της απολιγνητοποίησης και παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να κατανοήσω, θα μας εξηγήσετε εσείς το λόγο, προχωρά με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς στην διαδικασία αυτή. Χαρακτηριστικό ότι κάθε λίγο και λιγάκι βλέπουμε το χρονοδιάγραμμα, το τέλος του λιγνίτη να πέφτει. Είναι η εντύπωσή μου αυτή. Καταρχήν η κυβέρνηση βλέποντας όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο τους μήνες που κυβερνά αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα σταδιακά να γίνεται η απολιγνητοποίηση η οποία ουσιαστικά είναι μια προσφορά στο γενικότερο σύνολο στα περιβαλλοντικά θέματα της Ευρώπης, η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια με ραγδαίους ρυθμούς
Και αντίστοιχα δεν υπάρχει η αναγνώριση και η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή την απόφαση και σε αυτή την πορεία της χώρας μας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι με τον τρόπο που το χειρίζεται ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει τις κατευθύνσεις στην Ευρώπη ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς προχωρήσαμε όσο φύλαμε ή και υποχρεωμένοι από τα πρόστιμα να έχουμε βήματα στην απολιγνητοποίηση, αλλά αντίστοιχα δεν έχει αναγνωριστεί αυτό. Και τι σημαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ξέρετε ότι οι μονάδες λειτουργούσαν πάρα πολύ λίγες ώρες, αλλά με όλους τους εργαζόμενους και με ένα μεγάλο κόστος, το οποίο επιβαρύνονταν και με τα πρόστιμα των ρήπων, και βέβαια φαινόταν έξω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα λειτουργούν κανονικά. Ενώ η παραγωγή του λιγνίτη είχε μειωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια κατά 50%, βγαίναν σε συντάξεις εργαζόμενοι και δεν προσλαμβάνονταν καινούργοι, δεν προχωρούσαν σε μεγάλες συνεργασίες, ούτε και επιχειρήσεις μπορούσαν να δουλέψουν με τις ίδιες δυνατότητες που δούλευαν παλιά με τη ΔΕΗ, ούτε εργαζόμενοι που δούλευαν σε εργολάβους ήταν μεγάλο το νούμερο και πολλοί από αυτούς λόγω των οικονομικών προβλημάτων μένανε και απλήρωτοι. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά και μία-μία οι μονάδες κλείνανε και υπήρχε δρομολόγηση να κλείσουν και οριστικά όπως και έγινε και είναι άμεσο να γίνει από την προηγούμενο προγραμματισμό του Αμιντέου και του ΑΕΣ Καρδιάς, όπου συνεχίζει να λειτουργεί με συγκεκριμένο πρόγραμμα για την τηλεθέρμανση. Ναι. Επίσης και ο Άγιος Δημήτριος και μόνον έμπαινε η δυνατότητα λειτουργίας κάποιων μονάδων που θα είχαν εξυγχρονιστεί. Και βέβαια η Μελίτη με τα προβλήματα που έχει με τα ορυχεία της. Ήταν λοιπόν δρομολογημένο άμεσα να κλείσουν, τα περισσότερα κλείνανε, αυτά που ήταν ανοιχτά υπολειτουργούσαν και εμείς δεν είχαμε ένα όφελος από αυτή τη διαδικασία, ούτε είχε μπει στο τραπέζι ότι η δική μας χώρα που βασίζεται στην παραγωγή της ενέργειας στο λιγνίτη, με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, με έμφαση τα 5, δεν έχει την ανάλογη στήριξη. Γι' αυτό λοιπόν και ο Πρωθυπουργός βγήκε μπροστά και το περιγράφει όλο αυτό το οποίο γινόταν, έγινε και ήταν δρομολογημένο να γίνει και ζητά για όλα αυτά χρήματα, ζητά στήριξη, ζητά αναγνώριση, έτσι ώστε να μπορέσει η περιοχή να μην μείνει ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά να δοθούν κονδύλια που θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα για την κανονική αποκατάσταση, όχι αυτή που γίνεται από τη ΔΕΗ, δηλαδή που καλύπτονται οι περιοχές με φυτική γη και δέντρα, αλλά να γίνουν χώροι οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν είτε σαν πάρκα, είτε βιοτεχνικά, βιομηχανικά, είτε για άλλες δραστηριότητες. Καθώς επίσης και την στροφή στην ενέργεια, έτσι ώστε και να αποτελούμε κέντρο ενεργειακό και να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας αυτών που ήδη δουλεύουν, αλλά και για τη νέα γενιά, η οποία είχε σαν στόχο να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση εφόσον ήταν στην χώρα μας, αλλά και να γίνουν και βήματα και άλλων επιχειρήσεων και άλλων δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μπορέσει η περιοχή να συνεχίσει να εξελίσσεται, να έχει ανάπτυξη, και όχι την ανεργία η οποία έφτασε στο 25% σήμερα με όλη αυτή τη φθήνουσα κατάσταση. Νομίζω ότι το παρελθόν έκανε ένα μεγάλο λάθος και συγκεκριμένα η προηγούμενη κυβέρνηση. Από το φόβο της να μην αντιδράσουν οι πολίτες στο ότι γίνεται η απολιγνητοποίηση, ότι η ΔΕΗ δεν παραμένει δημόσια και όλες αυτές οι ιδεοληψίες, έκρυβε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, το οποίο γινότανε μέρα-μέρα και προχωρούσε και δεν ζητούσε και ούτε το αντιστάθμισμα από την Ευρώπη, η οποία σαν Ενωμένη Ευρώπη οφείλει να στηρίξει τέτοιες δραστηριότητες, όπως και όταν ετέθη στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το απεδέχθη η Ευρώπη και το συζητάει με ποιο τρόπο θα το υλοποιήσει. Ερμηνεύω καλά το σκεπτικό σας και το συλλογισμό σας. Λέτε ότι η κυβέρνηση θέλει να αναδείξει ότι όλο αυτό το διάστημα ήμασταν τα καλά παιδιά, ήμασταν τα παιδιά που εφαρμόζαμε τα όσα πήγαιναν για τη μεταλλιγνητική εποχή προστατεύοντας το περιβάλλον, αλλά δεν αμυφθήκαμε
από το Ταμείο Μετάβασης. Και αυτό διεκδικεί η κυβέρνηση. Το ερμηνεύω σωστά, έτσι είναι? Όχι μόνο αυτό. Μπορεί να μην ήμασταν τα καλά παιδιά αναγκαστικά. Μπορεί να αναγκαστήκαμε να το κάνουμε λόγω των συνθηκών, λόγω των προστήμων. Έτσι. Το ότι δεν μπορούσαν οι μονάδες να μπουν μπορεί να ήταν και αναγκαστικό. Είναι, αλλά όπως συνέβη αυτό, συνέβαινε. Δεν διαφωνώ. Το αποδέχομαι πλήρως. Το ερώτημα είναι, μήπως είναι πολύ πιεστικό το χρονικό διάστημα που καλούμαστε να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να αλλάξουμε εποχή και να πάμε στη μεταλλητή εποχή? Το λέω αυτό γιατί το 2028 είναι ένα πολύ μικρό και ασφιχτικά έτσι, χρονικό διάστημα που νομίζω ότι, ξέρετε, εσείς έχετε διοικήσει και από την αυτοδιοίκηση, ακόμα και να έχουμε έτοιμες τις μελέτες για να τις εφαρμόσουμε και να αποδώσουν, θέλουμε ένα χρονικό διάστημα. Το 28 δεν είναι επιλογή μας αναπτυξιακή ή γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα είναι το καλύτερο. Το 28 ήταν δρομολογημένο με το σχέδιο που είχε ανακοινωθεί πριν ακόμη έρθει στα πράγματα η σημερινή κυβέρνηση. Και το ήξεραν όλοι. Επομένως, το αν αυτό είναι νωρίς ή αργά, ήταν ήδη δρομολογημένο και ήδη κλείνανε μία μονάδα πίσω από την άλλη και ήδη μειώνονταν η παραγωγή. Το μόνο που έμενε. Γιατί υπήρχε με συγχωρείτε σαφή αναφορά από την προηγούμενη, για παράδειγμα, κυβέρνηση ότι το 28 θα κλείσουν όλες οι μονάδες. Όχι, δεν υπήρχε για το 28, αλλά υπήρχε για πολύ νωρίτερα. 30. Για το να είσαι καρδιά, για το να είσαι αμυντέου, όλες οι μονάδες. Για το να είσαι Αγίου Δημητρίου, όχι για το 28. Για πολύ νωρίτερα ήταν ξεκαθαρισμένο ότι αυτά θα κλείσουν πλην τις 5 του Αγίου Δημητρίου, με την προϋπόθεση ότι θα εξυγχρονιζόταν και δεν θα υπήρχαν οι ρήποι στο βαθμό που υπάρχουν σήμερα, καθώς επίσης και τη Μονάδα 5. Η Μονάδα 5 είναι μια, Πτολεμαίδος, έτσι, είναι μια άλλη διαδικασία. Η μόνη που με όλα τα σχέδια και με όλους τους προγραμματισμούς φαινόταν ότι μπορεί να υπάρξει και μετά το 28. Τίποτε άλλο δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα και δρομολογημένο. Τώρα, σαφώς και η χώρα μας βασίζεται στο λιγνίτι. Είναι εθνικό καύσιμο, είναι καύσιμο ασφάλειας και οπωσδήποτε και γίνεται μια μεγάλη επένδυση η οποία δεν μπορεί να μείνει αναξιοποιητή. Πρέπει να αποσβέσει τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί. Όμως υπάρχει και μια δυναμική κατάσταση την οποία την εξετάζουμε κάθε μέρα. Υπάρχει χώρα που βρίσκεται και στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η δική μας και με το χρηματιστήριο των ρήπων όπου μας αναγκάζουν να πληρώσουμε κάθε μήνα και κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο ποσό, έστω και η μονάδα 5, εάν παράγει 100 και πληρώνει πρόστιμο 200, είναι δυνατόν η ΔΕΗ ή το κράτος να μπορέσει να συνεχίσει να τη λειτουργεί? Εγώ νομίζω ότι η ΔΕΗ δεν έχει αντίρρηση να τη λειτουργήσει και μετά το 28, αλλά πρέπει κάποιος να τη καλύψει αυτή τη διαφορά και αυτό το κόστος. Και έρχεται η κυβέρνηση η σημερινή και λέει ότι εμείς κατασκευάζουμε ένα έργο, θέλουμε να αξιοποιηθεί και μετά το 28, αλλά χωρίς τα πρόστιμα. Που σημαίνει τι? Ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιο άλλο καύσιμο, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει, να παράγει ενέργεια και να μπορεί βέβαια να ανταποκριθεί οικονομικά. Και εδώ, έτσι, κυρία και Βρυζίδου, αλλιώς, βέβαια, με συγχωρείτε, είναι το μεγάλο ερωτηματικό πολλών, το πώς, γιατί υπάρχουν δύο σκέλη στην κουβέντα μας, το πολιτικό σκέλος των πολιτικών αποφάσεων και η αιτιολόγηση αυτών και το πρακτικό σκέλος. Για παράδειγμα, για την χρησιμοποίηση διαφορετικού τρόπου της νέας μονάδας μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Οι ειδικοί λένε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, ότι χρειάζεται μια τεράστια επένδυση που πιθανώς να είναι ένα νέο εργοστάσιο για τη μεταλλητική εποχή, για τη μετάβαση. Μπορεί πρακτικά να γίνει αυτό στο 23, θα είναι έτοιμη η περιοχή? Εσείς που είστε στο κέντρο των αποφάσεων, έχετε σαφή εικόνα του πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής στην τοποθέτησή μου και να πω ότι δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να πω απόλυτα πόσο θα κοστίσει, πόσο εύκολο είναι και πώς μπορεί να γίνει αυτό το οποίο μπαίνει σαν στόχος. Όμως, από την εμπειρία μου, σαν μηχανικός και γενικότερα λειτουργώντας μέσα από τον Δήμο και την πορεία μου μέχρι σήμερα, πιστεύω ότι δεν είναι ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το εργοστάσιο που γίνεται τώρα του 1,5 δισεκατομμυρίου. Είναι κάποια μηχανήματα, τα οποία βέβαια δεν θα κοστίσουν 100.000, αλλά μπορεί να κοστίσουν 100 εκατομμύρια, ενδεικτικά λέω νούμερα, έτσι. Σίγουρα δεν είναι ένα απλό μηχάνημα, αλλά προφανώς είναι μια άλλη διαδικασία, η οποία θα καίει ένα άλλο καύσιμο που να μην έχει το πρόστιμο και από εκεί και πέρα. Όλα τα υπόλοιπα
που θα κινούνται και θα μεταφέρονται στις πόλεις και στα σπίτια, θα είναι τα ίδια, άρα θα μειώνεται αισθητά το κόστος. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Λέμε τη λέξη απολιγνητοποίηση. Απολιγνητοποίηση σημαίνει ότι δεν θα καίμε πολύ λιγνίτη. Έτσι. Δεν λέμε τα εργοστάσια που θα λειτουργούν. Όταν λοιπόν ήδη με τα προηγούμενα σχέδια που υπήρχαν και με το ενεργειακό σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης θα κλείνανε όλες οι μονάδες εκτός από την καινούργια, τη μονάδα 5. Πόσο λιγνίτη θα έκαιγε αυτή η μονάδα για να λειτουργήσει έτσι ώστε να έχουμε τα 4 ανοιχτά ορυχεία, όλο τον κόσμο που εργάζεται εκεί και την παραγωγή της ενέργειας από εκεί. Έτσι κι αλλιώς η απολιγνητοποίηση θα σταματούσε στο 90% ακόμη και αν η μονάδα 5 λειτουργούσε άλλα 50 χρόνια. Γιατί αυτή και η συγκεκριμένη ποσότητα και βέβαια παράγει συγκεκριμένη ενέργεια. Τώρα, το πώς θα γίνει η όλη διαδικασία, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχω δει αρκετές φορές. Έχει μια κατασκευή υπερσύγχρονη και νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί η λύση στην οποία θα παράγουμε ενέργεια, αλλά δεν θα έχουμε πρόστιμα. Τώρα, θα είναι συμπαραγωγή, θα είναι το φυσικό αέριο. Νομίζω ότι σοβαρά ασχολούνται προς αυτή την κατεύθυνση και η ΔΕΗ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και επειδή θέλουμε όλοι μας να είμαστε σοβαροί, καλό είναι να μην λέμε εύκολα τη λύση και την πρόταση, να περιμένουμε τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την έρευνα και να ξέρετε ότι όταν αυτό θα γίνει και το διαπιστώσω, πρώτη είμαι εγώ που θα έρθω να το πω πώς ακριβώς θα γίνει, πόσο θα κοστίσει, πότε μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά όταν βέβαια. Κυρία Βρεζίδου, επί της αρχής, για να το πάρουμε έτσι από την αρχή, αν θέλετε, με το ΕΣΕΚ συμφωνείτε ή έχετε ενστάσεις όπως αυτό παρουσιάστηκε και μπήκε σε δημόσια διαβούλευση? Κοιτάξτε, με τις ημερομηνίες του, με τις προτεραιότητες, με τα μέτρα τα οποία παρουσιάζει. Δεν υπάρχει σε αυτό διαφωνία. Εκεί που έχουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας και θα καταθέτουμε και εμείς σαν βουλευτές μεμονωμένα και θα τοποθετηθούμε και στο μέλλον σε διάφορα θέματα όταν θα τεθούν, αλλά και μέσω των φορέων που συζητάμε και που θα καταθέσουν και αυτά τις εισηγήσεις τους. Εκεί λοιπόν που έχουμε τις σκέψεις μας είναι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και ποιες δομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως αντιστάθμισμα αυτής της αλλαγής, η οποία έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζεται και σε αυτό το διάστημα, για να μπορέσει να είναι η περιοχή βιώσιμη και να μπορούν οι νέοι να μείνουν στην περιοχή μας και να ζούμε γενικότερα ανθρώπινα. Να μην σκορπίσουν τα χρήματα σε πολλά μικρά πράγματα τα οποία θα εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας ή μπορεί και τίποτε, αλλά να δοθούν πραγματικά εμπνευσμένες, να κατατεθούν στο τραπέζι σκέψεις που να ταιριάζουν με τη σύγχρονη κοινωνία, τη σύγχρονη πολιτική, την τεχνολογία, έτσι ώστε να έχουν αποτέλεσμα, να παράγουν έργο, να εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας, να είναι βιώσιμες σαν επιχειρήσεις, σαν δομές, σαν επιμέρους ζητήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε όχι βέβαια τις χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά νομίζω ότι εάν μπορέσουν να υπάρξουν 2-3 πυρήνες που θα εξασφαλίσουν συνολικά 2.000 θέσεις εργασίας, θα σταθεί στα πόδια της η περιοχή και μετά και με την ιδιωτική πρωτοβουλία και με τα κίνητρα, τα χρηματοδοτικά που θα δοθούν επιμέρους είτε με χρηματοδοτήσεις είτε με ελαφρύνσεις, να μπορέσουν και ο καθένας ξεχωριστά να κάνουν τις επιχειρήσεις τους, να παλέψουν και να είναι η περιοχή βιώσιμη. Να βάλουμε μια τελεία, γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα θα το συζητάμε για καιρό. Επειδή μας απασχολεί πάρα πολύ και εγώ ίσως τραβάω την κουβέντα, γιατί είναι πολλά μέσα μας που θέλω να πω. Θέλω να μας πείτε μια φράση για τα ελληνοτουρκικά, γιατί είναι ζητήματα που κυριολεκτικά νομίζω ότι το συζητάμε στην καθημερινότητά μας πια. Φαίνεται ότι ο εξ Ανατολών γείτονάς μας συνεχώς τραβά το σκηνί και δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Ενδεχομένως και σε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από αυτό το βήμα πολλοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν τις φοβίες τους περί αυτού. Κοιτάξτε, τα εθνικά μας ζητήματα, τα εθνικά μας θέματα είναι τα σοβαρότερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η γειτονική χώρα δεν είχε ποτέ ησυχάσει, ούτε ποτέ σκεφτεί θετικά με μας. Πάντοτε ψάχνει να βρει το κενό, την ευκαιρία για να διεκδικήσει και να κερδίσει κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι στην εξωτερική πολιτική θέλει πολλή δουλειά, σοβαρότητα,
αλλά και βέβαια και μήνυμα ισχύως της δικής μας χώρας. Νομίζω ότι γίνεται μία προσπάθεια και φαίνεται παραέξω ουσία και ουσιαστική προσπάθεια και να φέρνει και αποτέλεσμα με τον εξοπλισμό και την οργάνωση της χώρας μας. Πρέπει να δοθεί το μήνυμα στην γειτονική χώρα ότι είμαστε αδιαπραγμάτευτοι στα εθνικά μας συμφέροντα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στο τραπέζι εκπτώσεις. Σίγουρα θέλει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τους συμμάχους και μια συζήτηση η οποία να μην σταματάει αλλά να είναι διαρκής, έτσι ώστε να έχουμε σε κάθε βήμα τη στήριξή τους ή και την δική τους την ένσταση απέναντι στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα το θερμό επεισόδιο έχει να κάνει βέβαια με τα συμφέροντα, γιατί αυτή τη στιγμή μπήκανε μέσα τα πετρέλαια, μπήκανε άλλα θέματα, γι' αυτό και η Τουρκία την έχει πιάσει τώρα η ζέστη και η σκέψη που είναι η ΑΟΣ και που είναι τα σύνορα και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Αλλά νομίζω ότι πέρα από τα συμφέροντα, πέρα από τις χρηματοδοτήσεις, το κυρίαρχο μήνυμα που πρέπει να δοθεί στη γειτονική χώρα από την κυβέρνηση, το Υπουργείο και όλους τους βουλευτές και βέβαια και όλα τα κόμματα, τα οποία σε κάποια κορυφαία τέτοια ζητήματα ήταν ομόφωνα μέσα στο Κοινοβούλιο, και νομίζω ότι δόθηκε το μήνυμα μέσα από αυτή τη στάση, ότι είμαστε αδιαπραγμάτευτοι και θα είμαστε απέναντι σε όποιον θελήσει να θέσει σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι αρκετό για να αποτρέψει και νομίζω δεν θα έχουμε θερμό επεισόδιο, γιατί αυτό και το κατάλαβε η γειτονική χώρα και το εννοούμε. Μάλιστα. Κύριε Αβεσίδου, ευχαριστούμε θερμά για την συνέντευξη αυτή και για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Καλά Χριστούγεννα. Ελπίζουμε να γίνει ευχή σας για μη θερμό επεισόδιο να βγει αληθινή. Μακάρι. Εκτίμησή μου. Εκτίμηση και ευχή ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα γυρίσουμε και πάλι με πλούσια πολιτική επικαιρότητα και κουβέντα στο στούντιο. Επιστροφή στο στούντιο και όπως προανέφερα θα ασχοληθούμε και στο μέρος αυτό με την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μου όπως πάντα ο Κώστας Μαυρίδης και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Καλλιόπη Βέτα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές με το καλό καινούριο χρόνο. Ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα της ενέργειας και της απολιγνητοποίησης. Είναι και επίκαιρο γιατί αυτή την ώρα συζητιέται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Βριζίδου και ακούγεται συχνά από εκπροσώπους της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας ότι οι λόγοι αυτής της ηλικιώδους ταχύτητας που έχουν δώσει στην διαδικασία απολιγνητοποίησης έχουν να κάνουν με την προηγούμενη στάση της προηγούμενης κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έδειξε δειλία, έτσι λέγεται, και δεν προχώρησε όπως θα έπρεπε τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται αυτοί σήμερα να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Ποια είναι η απάντηση? Ότι ήταν μια διαδρομή που την βρήκανε, ότι είχε ξεκινήσει από την. Και ότι καθυστέρησε από την προηγούμενη κυβέρνηση και γι' αυτόν τον λόγο αναγκάζονται να την επιταχύνουν αυτοί. Αυτά όλα που ακούγονται, όπως και η οικολογική ευαισθησία, θεωρώ ότι είναι προφάσεις ακριβώς για να δικαιολογήσουν αυτό που δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη από το βήμα του ΙΕ ξαφνιάσανε τους πάντες. Όχι μόνο ότι εδώ την τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης, θεωρώ ότι ξαφνιάσανε και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη. Διότι μιλάμε για μια βίαιη απολιγνητοποίηση, και κρατήστε αυτό το βίαιη απολιγνητοποίηση, η οποία δεν έχει κανένα σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Αφήνει απογυμνωμένη μια περιοχή η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία, με θυσίες, πολλές φορές και με θυσίες στην ίδια τους στη ζωή οι εργαζόμενοι, τους οποίους απαξιώνει συστηματικά ο κύριος Χατζηδάκης, τους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Και σαν αποτέλεσμα θα έχουμε, όπως σας είπα, μία αποβιομηχάνηση. Η Κοζάνη, η Δυτική Μακεδονία, δεν θα είναι η ίδια αυτή που είναι σήμερα. Και είναι καλό να καταλάβει η κοινωνία ότι αυτό το σχέδιο, το χωρίς σχέδιο θα έλεγα, της Νέας Δημοκρατίας, δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, αφορά ολόκληρη την κοινωνία.
Προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε 25.000 ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί υπάρχει ένας κύκλος εργασιών, όπως ξέρετε, στη ΔΕΗ, που δεν αφορά μόνο τον έναν εργαζόμενο που μπορεί να είναι στη ΔΕΗ, αλλά αφορά όλους γύρω-γύρω 3-4 ακόμα εργαζόμενους. Επίσης, αυτό που είδαμε μέχρι τώρα στην συστηματική απαξίωση, σε ένα κρεσέντο απαξίωσης της ΔΕΗ από την κυβέρνηση, είναι η αύξηση των τιμολογίων, την οποία καλείται να πληρώσει η ίδια η κοινωνία. Να έρθω λοιπόν πιο συγκεκριμένα λίγο στο ερώτημά σας. Ξέρουμε ότι υπάρχει η απολυντοποίηση στο μέλλον και αυτό έχει να κάνει και με την Συμφωνία των Παρισίων που μιλάει για κλιματική ουδετερότητα το 2050. Ήτανε κατά κάποιο τρόπο μία νομοτέλεια η απολυντοποίηση και η μετάβαση. Αλλά μιλάγαμε πάντα για δίκαιη μετάβαση. Το προηγούμενο ΕΣΕΚ, δηλαδή το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε ένα πρόγραμμα, είχε ένα σχέδιο που μας έβαζε σε μία μετάβαση δίκαιη και όχι βίαιη, αλλά σταδιακή. Αυτό σήμαινε ότι θα είχαμε στο μείγμα της καύσης 17% περίπου λιγνίτη μέχρι το 2030. Θα κλείνανε κατά κάποιο τρόπο κάποια συστηματικά, μάλλον σταδιακά, οι μονάδες και θα πηγαίναμε μέχρι το 2050. Τώρα τι έχουμε. Τώρα μας λένε, μας ξαφνιάζουν και μας λένε ότι το 2023 θα κλείσουν οι 12 μονάδες, όλες οι μονάδες, εκτός από τη μονάδα 5. Πείτε μου εσείς, η μονάδα 5, η Πτολεμαΐδα 5, η οποία στήχησε μέχρι τώρα 1.300.000.000 στον ελληνικό λαό και η πρόβλεψη είναι να πάει 1,5. Θα μπορέσει να κάνει απόσβεση μέχρι το 28 που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να σβήσει όλες τις λιγνητικές μονάδες. Σαφώς πηγαίναμε, λέγαμε για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική ουδετερότητα, για μια μετάβαση και για να εκλείψουν τα ο λιγνίτης και όλα τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα όμως εδώ βλέπουμε ότι το καινούριο ΕΣΕΚ δεν είναι καθόλου πράσινο. Έχει μια αύξηση του φυσικού αερίου, το οποίο ναι μεν είναι καλύτερο από το λιγνίτη, αλλά δεν είναι ουδέτερο. Έχουμε μια αύξηση 80%. Αυτό άραγε δεν μας βάζει σε σκέψεις ότι όλη αυτή η συστηματική προσπάθεια να κλείσουμε πολύ νωρίτερα στην Ελλάδα όλες τις λιγνητικές μονάδες οδηγεί στο κλείσιμο του ματιού στα ιδιωτικά συμφέροντα που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο. Κυρία Βέτα, θα συμφωνήσω, αλλά θέλω να ρωτήσω, εγώ τώρα προσπαθώ να αντιληφθώ το τι λέτε και πριν από 5 λεπτά το τι έλεγε η κυρία Βρεζίδου. Και έτσι μια βιαστική σκέψη είναι ότι πηγαίνετε στον ίδιο δρόμο, η κυρία Βρεζίδου έτρεχε περισσότερο, εσείς πηγαίνετε πιο αργά, αλλά ο προορισμός είναι ίδιος. Αυτό το ξέραμε ότι θα είναι ο ίδιος προορισμός, μέχρι το 2050 υπήρχε η πρόβλεψη. Ναι, κοιτάξτε, εσείς θα φτάσετε το 2050 στον προορισμό, στο μετά λιγνίτη εποχή χωρίς λιγνίτη, η κυρία Βρεζίδου έτρεχε νωρίτερα και θα πάει το 28. Είναι σωστή η σκέψη, αυτό είναι το συμπέρασμα. Η σκέψη, εγώ δεν άκουσα τι είπε η κυρία Βρεζίδου. Είναι η θέση της κυβέρνησης που ωραία, ναι, η θέση της κυβέρνησης είναι να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο. Αυτή τη στιγμή πάμε με μια ταχύτητα η οποία δεν μας δίνει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει η κοινωνία εδώ. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, κυβερνητικό σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο για την κοινωνία εδώ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε πολύ καλά, ζούμε εδώ σε αυτή την περιοχή, ξέρουμε πολύ καλά και οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι ότι τα ορυχεία για να κλείσουν θέλουν ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν μπορούν ούτε να αποδοθούν σαν έκταση καλλιεργήσιμης γης, δεν μπορούν να γίνουν οι αποκαταστάσεις που πρέπει. Δεν προλαβαίνουμε. Άρα τι μας αφήνουν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο λιγνίτης, αν θα μείνει μέσα στη γη, υπάρχει κίνδυνος για αυτανάφληξη. Είναι μία βόμβα οικολογική αυτό το πράγμα. Και σίγουρα δεν έχει να κάνει, όπως σας είπα, με τα οικολογικά αντανακλαστικά του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, διότι πριν λίγο καιρό ήταν ένα ψήφισμα για τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο και 4, αν θυμάμαι καλά, ή 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ψηφίσανε αυτό που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι τελείως υποκριτικός αυτός ο ρόλος, ότι είναι η οικολογική ευαισθησία αυτή. Αυτή η κοινωνία άραγε τι θα απογίνει.
τι θα απογίνει που δεν έχει κανένα σχέδιο. Είδατε εσείς εκτός από τον κύριο Θωμά να επισκεφτεί ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Χατζηδάκης στην περιοχή? Δεν θα έπρεπε. Έχουμε 45% του ΑΕΠ της περιοχής που εξαρτάται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ και από τους κύκλους εργασιών της ΔΕΗ. Τι θα απογίνει αυτή η κοινωνία? Καμία πρόβλεψη. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να φροντίσουν μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι, Μητσοτάκη, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι, σε περίπτωση επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ ή η πρόταση επί του ΕΣΕΚ είναι η τήρηση του δικού σας χρονοδιαγράμματος, έτσι θα κινηθείτε στην πολιτική κουβέντα που θα γίνει στη Βουλή? Κοιτάξτε, εμείς τώρα να πω σαν αντιπολίτευση καταρχήν. Καταθέσαμε μια τροπολογία πριν λίγο καιρό στο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο είναι γύρω στις 300 σελίδες και δεν έχει μέσα ούτε μία λέξη για τη Δυτική Μακεδονία, αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο. Λοιπόν, καταθέσαμε μια τροπολογία να συμπεριληφθεί στον αναπτυξιακό νόμο η περιοχή ως μια ειδική κατηγορία. Υπάρχει μια τέτοια πρόβληση στο άρθρο 12 για περιοχές που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με ειδικά φορολογικά κίνητρα. Ναι, να δοθούν κίνητρα, ας πούμε. Ή κάναμε. Κατάσταση. Απορρίφθηκε αυτή η τροπολογία. Επίσης, καταθέσαμε μία τροπολογία, καταθέσαμε μία πρόταση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο είχε προβλεφθεί, είναι αλήθεια, με μικρό ποσό αρχικά, αλλά με σταδιακά θα αυξανόταν αυτό το ποσό, γιατί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για την δίκαιη μετάβαση. Υπάρχει η παγκόσμια εμπειρία που λέει ότι όταν κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες στη Γερμανία, ας πούμε, πρέπει να δοθούν περίπου 1 δις για κάθε γιγκαβατόρα, που σημαίνει ότι εδώ πρέπει να δοθούν γύρω στα 6-7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια ένας σχετικός χρόνος. Και βέβαια δεν υπάρχει το πιο σημαντικό, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ενεργειακή αυτάρκεια στη χώρα ολόκληρη, πέρα από τη δική μας περιοχή, αν θα υπάρχει ενεργειακή αυτάρκεια, διότι θα εξαρτώμαστε 100% από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο. Κώστα. Επίσημα πάντως η κυβέρνηση λέει ότι αυτό θα το κάνει στο πρώτο εξάμηνο του 2020, όταν θα έχει την πρόταση για τα μέτρα και το σχέδιο για την μετάβαση. Και τότε θα επισκεφθούν και την περιοχή και θα μας το ανακοινώσουν. Άρα βάλαμε το άλογο μπροστά από το κάρο. Βάλαμε εμείς μία προθεσμία. Βάλαμε μία προθεσμία. Ανακοινώσαμε το θάνατο πριν βρούμε την αντιπρόταση. Και τη λύση. Βάλαμε το άλογο μπροστά από το κάρο. Βάλαμε το 28 αρχικά, τώρα το 23 σαν όριο χρονικό. Και τώρα θα τρέχουμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα που δεν αντιμετωπίζονται σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είμαστε οι καλοί μαθητές που θα εκλιπαρούμε για να μας δώσουν χρήματα για τη δίκαιη μετάβαση από την Ευρώπη. Έτσι είπε η κυρία Σπυράκη, ότι πρέπει να μας αξιολογήσουν για τη γρήγορη αυτή απόφαση και να μας δώσουν χρήματα. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός που θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως σας είπα, για την ενεργειακή αυτάρκεια, για την αποκατάσταση και τόσα άλλα για τους εργαζόμενους, για την περιοχή σαν ανάπτυξη, τι ανάπτυξη θα δοθεί στην περιοχή, τι προσανατολισμός θα δοθεί στην περιοχή. Να πάμε στα εθνικά θέματα, γιατί εκεί νομίζω θα βρω περισσότερες ελπίδες συνεννόησης στη Βουλή. Γιατί διαφωνούσατε σε αυτά που είπα τώρα? Εννοώ εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση, μεταξύ των κομμάτων του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό προσωπικό είναι ενωμένο, κυρία Βέτα, στο θέμα το εθνικό? Γιατί φαίνεται ότι έχουμε συνεχώς τέντομα του σκηνιού, θα έλεγα, από τον γείτονά μας. Είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε πάρα πολλές μεγάλες και ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις από τη μεριά της Τουρκίας. Κοιτάξτε, τα εθνικά θέματα είναι τόσο σοβαρά που δεν πρέπει να εμπεριέχουν την μικροκομματική σκοπιμότητα. Είναι θέματα που ζητούν και απαιτούν την εθνική ομοψυχία και την εθνική ενότητα και βασικά απαιτούν ένα εθνικό σχέδιο. Μέχρι στιγμής έχουμε το εξής, ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μία αναβάθμιση στις γεωπολιτικές θέσεις της Ελλάδας. Με όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά αναβάθμισε τη θέση της Ελλάδας. Δηλαδή, με ποιον δηλαδή τρόπο? Έκανε πάρα πολλές συμμαχίες, πρώτα απ' όλα, της τριμερής, Τουρκία, συγγνώμη, Κύπρο, Αίγυπτο, Ελλάδα, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και άλλες συμμαχίες. Επίσης έκανε τη Συνόδους Νοτιών Χωρών, όπου έβγαιναν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Επίσης δεν σταμάτησε ποτέ το διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Είχε συνομιλίες. Και βέβαια το πιο σημαντικό ήταν ότι εισηγήθηκε και κατέκτησε
αυτές τις κυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κάτι που μέχρι τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αρνείται να ενεργοποιήσει. Και δεν θέλουμε μόνο δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε κυρώσεις. Κυρώσεις που να είναι και αυτές να ενεργοποιηθούν, που ήδη είχαν επιβληθεί, είχαν μάλλον αποφασιστεί, δεν είχαν επιβληθεί, δεν είχαν ενεργοποιηθεί. Αλλά επίσης και επέκταση αυτών των κυρώσεων που έχουν να κάνουν με την, αυτή την, την τροπιαστική συμφωνία που έκανε τώρα με Τουρκία-Λιβύης, ακριβώς. Λοιπόν, άρα θέλουμε και εμείς ζητάμε και σίγουρα ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα παίξει το ρόλο που έπαιξε μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση και να θυμίσουμε την συμφωνία των Πρεσπών όπου δίχασε τον ελληνικό λαό και τον δηλητηρίασε ενώ μόλις έγινε η συμφωνία και βέβαια έχουμε ήσυχη την βόρεια πλευρά μας έτσι δεν έχουμε τον εναέριο χώρο να τον ελέγχει η Τουρκία έτσι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα έχουμε τώρα λέει ότι θα τιμήσουμε και θα τηρήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών και είχε μια δηλητηρία όδια στάση απέναντι στα πολιτικά εξωτερικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα είναι σε εθνικά θέματα μαζί με την κυβέρνηση, αρκεί βέβαια να είναι αυτή η στάση και η πολιτική να είναι ενεργητική. Δηλαδή η στάση του κατευνασμού είδαμε ότι δεν βοηθάει. Θυμάστε ότι ο κύριος Πέτσας βγήκε και είπε ότι ενώνει μία λεπτή γραμμή το θέμα το προσφυγικό, τη Συρία και την Τουρκία. Και δηλαδή ότι εμείς να κάνουμε, να έχουμε μία στάση κατευνασμού για να μην μας στείλουν προσφυγικές ροές. Μα είδαμε τελικά ότι και οι προσφυγικές ροές συνεχίζονται και οι προκλήσεις της Τουρκίας συνεχίζονται. Και μάλιστα όταν συναντήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Ερδογάν δεν είπε καμία, μα καμία λέξη για τις παραβιάσεις που γίνονται στο Αιγαίο. Αυτό έγινε πρώτη φορά. Πάντα οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας επισημέναν ακριβώς τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Άρα χρειαζόμαστε μια πολυδιάστατη ενεργητική πολιτική να μην σταματήσουμε το διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία και τις συνομιλίες και τα μέτρα αυτά και επιπλέον να ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις και βέβαια να έχουμε όσο γίνεται πιο πολλές συμμαχίες. Φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία? Ναι. Είμαστε σαν χώρα έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε? Στην Βουλή συζητιέται αυτό σαν ενδεχόμενο? Συζητήθηκε και υπόθηκε ότι μπορεί να γίνει και στην φάση του ατυχήματος ένα θερμό επεισόδιο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρέπει, όπως σας είπα, να υπάρχει ομοψυχία και είδαμε τώρα μία διγλωσία μέσα στους κόλπους της ίδιας κυβέρνησης. Δηλαδή, τη στιγμή που έλεγε η Νέα Δημοκρατία, όταν έλεγε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα συνεχίσει τις συνομιλίες, το Υπουργείο Άμυνας έλεγε ότι δεν θα συνεχίσει. Ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών βγαίνει και λέει ότι ναι, θα ενεργοποιήσουμε τις κυρώσεις. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών λέει δεν θα συνεχίσουμε, δεν θα ενεργοποιήσουμε τις κυρώσεις. Δηλαδή, χρειάζεται μια κοινή λογική, χρειάζεται μια σοβαρότητα σε αυτά τα θέματα, την οποία μέχρι τώρα ομολογώ ότι δεν είδαμε από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην οικονομία, Κώστα. Ναι. Ένα από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα είναι το επίδομα. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να κατηγορεί την κυβέρνηση για κοροϊδία και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση να λέει ότι εγώ αντί για επίδομα έκανα φορολογικές ελαφρύνσεις. Σε ποιους είναι το ερώτημα? Είναι αλήθεια ότι αυτές τις μέρες πολλές οικογένειες περιμέναν το κοινωνικό μέρισμα ακριβώς για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των γιορτών. Το ήταν η ελπίδα τους αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Διότι πέρυσι το πήρανε 3.700.000 άνθρωποι, δικαιούχοι. Φέτος, με πανηγυρικό τρόπο και με πολύ πλήση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ, δηλώσανε το πήρανε 250 περίπου χιλιάδες δικαιούχοι. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλές εκατοντάδες Έλληνες μένουν φέτος χωρίς κοινωνικό μέρισμα. Κοιτάξτε, τις προηγούμενες μέρες, για πολλές μέρες, ήμασταν στη Βουλή, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, όπως καλά είπατε, και είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι καθαρά ταξικός. Δεν έχει κανέναν αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν έχει δίκαιο χαρακτήρα και βέβαια είναι ένας προϋπολογισμός που εκθέτει τη Νέα Δημοκρατία στα ψέματα που είπε προεκλογικά. Και μπορώ να σας το πω ένα-ένα. Για παράδειγμα, είχε πει ότι θα έχει 4% ανάπτυξη. Η ανάπτυξη προσγειώθηκε στο 2,8%
Και υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί όπως το ΔΝΤΟΥ που λένε ότι θα είναι κάτω από 2%. Επίσης, υπήρχε η προεκλογική υπόσχεση ότι θα δοθεί θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στο διπλάσιο της ανάπτυξης. Κάτι που δεν το είδαμε καν μέσα στον προϋπολογισμό. Δεν αναφέρεται καθόλου η αύξηση του κατώτατου μισθού. Είχε δοθεί χρονικός προσδιορισμός, δεν το γνωρίζω αυτό, το ρωτάω. Τι είπατε? Είχε δοθεί χρονικός προσδιορισμός για το 2020 ή είχε δοθεί προσδιορισμός στο τέλος της τετραετίας ή κάτι τέτοιο? Για το 4% ή για το διπλασιασμό επί του. Είχαν πει την επόμενη χρονιά. Προφανώς. Είχαν πει στον επόμενο προϋπολογισμό. Καλώς. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, να πούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι περίπου αυτός που εξασφαλίστηκε με πολύ μεγάλη θυσία στο ελληνικού λαού και ήταν 37 δις που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγοντας από την κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, 37 δις μαξιλάρι, αυτό που λέμε μαξιλάρι. Άρα η οικονομία δεν κατέρει, όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Λοιπόν, είναι 1,2 δις ο δημοσιονομικός χώρος. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε τα μισά περίπου, το μισό δημοσιονομικό χώρο, γύρω στα 600 τόσα εκατομμύρια, γύρω στα 700 εκατομμύρια, να το δώσει σε επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, ναι, οι επιχειρήσεις μπορεί να κάνουν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το επιχείρημα, ότι καλές θέσεις εργασίας, κάτι που δεν γίνεται, γιατί έχουν καταστρατηγηθεί και τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά να παραμείνω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στις επιχειρήσεις. Ναι. Δόθηκε λοιπόν στις μεσαίες επιχειρήσεις, αυτό δηλαδή το 28 που κατέβηκε ο φόρος από 28% στο 24%, αφορά πάρα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Οι στατιστικές δείχνουν ότι το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων δείχνουν μηδενικά κέρδη. Άρα αφορά επιχειρήσεις γύρω στις 6.000 συγκεκριμένα. Από αυτές, τα μεγαλύτερα κέρδη τα έχουν γύρω στις 200 επιχειρήσεις. Άρα είναι τελείως προσανατολισμένος ο προϋπολογισμός και η φορολαφρύνση που είπατε, μόνο σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, που είναι οι επιχειρήσεις, όπως σας είπα, όπως είναι και για το μέρισμα που κατέβηκε από 10% στο 5%, αφορά πάρα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Ποιες επιχειρήσεις έχουν μερίσματα? Οι πολύ μεγάλες. Άρα μένουν χωρίς φορολαφρύνσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων. Και να πω συγκεκριμένα. Καταργείται ο 13ος μισθός, ο οποίος μπορεί να ήταν κουτσουρεμένος για τα μεγάλα εισοδήματα ή λιγότερο για τα μεσαία, ολόκληρος όμως για τα μικρά εισοδήματα, αλλά αυτή τη στιγμή καταργείται. Δεν θα δοθεί ο 13ος, που ήταν, προσέξτε, μόνιμος. Ήταν μόνιμο μέτρο. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πανηγυρίζει ουσιαστικά για τα 400 εκατομμύρια που έδωσε συνολικά σαν επιχορήγηση, ας πούμε, σαν, πώς να το πω, δηλαδή τα 175 του μερίσματος και τα 205 που έδωσε για τον ένφια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Αύγουστο του 2018 που βγήκαμε από το μνημόνιο, μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες, έδωσε περίπου 2 και κάτι δις. Αυτό είναι επειδή μιλάμε για προϋπολογισμό και συγχωρέστε με που λέω τόσο πολλούς αριθμούς, αλλά δείχνει ακριβώς την μονομέρεια, αν θέλετε, της κυβέρνησης να ευνοεί πολύ λίγους. Δίνει δηλαδή πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Μάλιστα. Κώστα, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Τίποτα. Στα μερικά δευτερόλεπτα που έχουμε, αν θέλετε να στείλετε τις ευχές προς τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και να κλείσουμε με αυτό. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, με υγεία. Μπορεί τώρα να είπα πράγματα τα οποία είναι δυσάρεστα, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα και δυστυχώς οι άνθρωποι θα το νιώσουν σιγά σιγά στη τσέπη τους, όσο και να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου τα ΜΜΕ και να μας τα παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο, θα το καταλάβουν κάποια στιγμή. Γι' αυτό χρειάζεται μια εγρήγορση και μια ενότητα του ελληνικού λαού, ακριβώς να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα δύσκολα και ειδικά για τον τόπο μας που έρχονται. Εύχομαι σε όλους πραγματικά καλή χρονιά, με υγεία, με ευτυχία, με αγάπη, με ανθρωπιά, με ελληνική. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση στο δελτίο μας. Κώστα, πολύ. Θα πάμε τώρα σε ένα βίντεο που είσαι ετοιμάσει, μια πολύ όμορφη δράση που έκαναν σήμερα αρτοποιοί στην Πτολεμαίδα. Να δούμε το βίντεο. Θα σας κεράσουμε να πούμε μας κάρνο. Ευχαριστούμε. Είμαστε από το Σωματείο Αρτοποιών. Το Σωματείο είστε. Αρτοποιών. Γλυκές ευχές με μελομακάρονα και άλλα εποχιακά εδέσματα είπαν σήμερα τα μέλη
των Αρτοπιών Εορδέας. Το Σωματείο Αρτοπιών Τολεμαΐδας, η Δήμητρα, για μία ακόμη χρονιά, περιδιαβαίνοντας τους δρόμους της πόλης, αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες καταναλωτές του, ευχόμενη υγεία και ευημερία για τη νέα χρονιά. Παράλληλα, τα μέλη του Σωματείου Αρτοπιών Τολεμαΐδας ενημέρωσαν τους πολίτες για το εορταστικό ωράριο των φούρνων, υπενθυμίζοντας ότι την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, την 3η 24 και 31 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, θα πρέπει να προμηθευτούν ψωμί για τρεις ημέρες. Ενώ το ίδιο θα γίνει και το Σάββατο 4 Ιανουαρίου του 2020, εν ώψη της εορτής των Θεοφανίων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Σωματείο Αρτοπιών Τολεμαΐδας έρχεται στους δρόμους της πόλης, στους πεζόδρομους, όπως το έχουμε ανακοινώσει, όπως τηρούμε έθιμο κάθε χρόνο, να κεράσουμε και να πούμε ένα ευχαριστώ για όλο τον κόσμο που μας στηρίζει και έρχεται στα μαγαζιά μας. Μέσα, πέρα από το κέρασμα το χριστουγεννιάτικο που δίνουμε, μοιράζουμε και το εορταστικό μας πρόγραμμα, να ενημερώσουμε και τους καταναλωτές των αρτοπιών μας ότι οι φούρνοι θα δουλέψουν παραμονή Χριστουγέννων και θα βγάλουν ψωμί για τρεις ημέρες. Θα ξανανοίξουμε την Παρασκευή. Το ίδιο επίσης θα γίνει και για τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, την οποία θα δουλέψουμε πάλι την Τρίτη και θα βγει ψωμί για τρεις ημέρες, θα ανοίξουμε πάλι Παρασκευή. Η μόνη διαφορά είναι η γιορτή των φώτων που πέφτει Δευτέρα. Με αποτέλεσμα το Σάββατο θα βγει πάλι ψωμί για τρεις ημέρες. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία για όλους. Να είναι ευλογημένα. Ορίστε, πάτε για τα μικρότερα. Γεια σας, καρίτσια. Κώστα, ο κάθε Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας, ο καθένας το δικό του σχεδιασμό και με τα δικά του εργαλεία, προσπαθεί να κάνει τα Χριστούγεννα αυτά μια ευχάριστη εμπειρία για ντόπιους και επισκέπτες. Βεβαίως, θα κάνουμε τη σούμα στο τέλος, αλλά είναι αρκετοί αυτοί, και όχι μόνο οι Δήμοι, αλλά και οι ιδιώτες που προχωρούν σε ενέργειες που προσπαθούν να αλλάξουν το κλίμα στην κοινωνία. Ναι, ένα 24ωρο ας κλείσουν το κέντρο περιβάλλοντος τα μηχανήματα για τη ρύπανση. Γιατί σήμερα το βράδυ η Δυτική Μακεδονία ανάβει φωτιές και θα ανάψει φωτιές παντού. Ο ντόπιος πληθυσμός το έχει έθιμο, θα ανάψουν φωτιές και στην Σιάτιστα, όπως μας έλεγε στην αρχή του Δελτίου ο Δήμαρχος, και στην Εορδέα σε πολλά μέρη και πολλούς οικισμούς, και βεβαίως οι μεγάλες φωτιές που είναι και πολύ γνωστές θα ανάψουν και στην ακριτική Φλόρινα σε κάθε γειτονιά. Οπότε, η κοντινότερη φωτιά, έτσι κάντε τον προγραμματισμό, νομίζω ότι αξίζει, η βραδιά είναι καλή. Κάνει κρύο βέβαια, είναι χειμώνας, αλλά θα ζεσταθείτε από τις φωτιές, από τη φιλοξενία των διοργανωτών και νομίζω ότι θα σιγά σιγά μπαίνουμε πια στην αυριανή μέρα που είναι η παραμονή του Χριστουγέννου. Για όσους δεν έχουν βρεθεί ποτέ στις εκδηλώσεις αυτές, θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Όσοι έχουν βρεθεί, δεν χρειάζονται ιδιαίτερο κίνητρο για να την ξαναεπισκεφθούν, καθώς σίγουρα θα έχουν περάσει πολύ όμορφα. Εμείς θα κλείσουμε το δελτίο, Κώστα, με τις προετοιμασίες που έχουμε στην Φλόρινα. Όλα είναι έτοιμα για τις φωτιές εκεί και εκεί θα έχουμε άναμα σήμερα. Δίνουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Βεσκιώτη για την ώρα αιχμής. Από εμάς, καλό σας απόγευμα. Και καλά Χριστούγεννα. Σήμερα ανάβουν οι φωτιές στην πόλη της Φλόρινας. Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί καθώς έχουν στηθεί οι τεράστιοι σωροί από ξύλα που θα παραδοθούν στις φλόγες το βράδυ. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από την πλατεία Ηρώων. Με λένε Βαβακούς Συνεκτάριο. Είμαι εδώ στην πλατεία Ηρώων. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είμαστε τώρα σε έναν οργασμό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, της δημιουργίας και του προγραμματισμού για να φτάσουμε εις πέρας και την εκδήλωση τη φετινή. Η εκδήλωσή μας έχει πολλές παραμέτρους. Η μία είναι με τη φωτιά των μικρών που είναι στις 22 του μηνός. Θα ανάψει γύρω στις 9 και που είναι για τους μικρούς μας φίλους. Θα υπάρχει και ορχήστρα, θα υπάρχουν και από τοπικές χορεί με συγκροτήματα τοπικά, όπου θα πλαισιώσουν την όλη εκδήλωση. Θα υπάρχει barbecue και θα χορεύει ο κόσμος και κρασί βέβαια άφθονο. Και για τους μικρούς μας φίλους θα υπάρχουν αναψυκτικά για να πλαισιώνεται όλη η εκδήλωση, να είναι ευχαριστημένοι όλοι, μικροί και μεγάλοι.
και να προχωρήσουμε στο αποκορύφωμα που είναι 23 Δεκεμβρίου, που είναι η φωτιά, η μεγάλη παραδοσιακή. Χωρίς να θέλω να ευλογώ τα γένια μου, είναι η μεγαλύτερη φωτιά. Είναι η φωτιά η οποία δημιουργείται με κόπο και μόχθο και προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Έχει μεγάλους προγραμματισμούς βέβαια αυτή όλη η ιστορία. Έχει ξεκινήσει σχεδόν από το Σεπτέμβριο και τώρα κορυφώνεται η εκδήλωση. Έχουμε στήσει, όπως βλέπετε πίσω στα πλάνα, τον σκελετό και τώρα την τίνουμε με την παραδοσιακή σμπρέγκα και στις 23 ανάβει στις 12 η ώρα το βράδυ. Και εκεί πάλι υπάρχει τοπικά, υπάρχουν ορχήστρες, υπάρχει χορός, υπάρχει παραδοσιακή φασολάδα, το κρασί οπωσδήποτε, το κόκκινο της περιοχής, και θα πλαισιώνεται από κόσμο ο οποίος κάθε χρονιά μας τιμάει από όλες τις γωνιές της χώρας και έρχεται, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έρχεται, χιλιάδες θα έλεγα. Και για να κάνω μία παρένθεση ως προς το τελείωμα της φωτιάς, συνεχίζουμε την παράδοση των προγόνων μας, των παππούδων μας, και θέλουμε να εμφυσίσουμε στα νέα παιδιά αυτό το μεράκι. Έρχονται και μικροί φίλοι εδώ στο σπιτάκι στη φωτιά. Έχουν ξεκινήσει οι παππούδες με σκοπό να το κρατήσουν ιστοδύνεκες. Εμείς συνεχίζουμε και ευελπιστούμε ότι και τα μικρά παιδιά θα μπορέσουν να το κρατήσουν, γιατί κέφι και διάθεση υπάρχει από όλους μας. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Θα είναι μεγάλη μας τιμή να έρθετε και στις δύο εκδηλώσεις που θα έχουμε, και στις 22 και στις 23. Με μια πολύ μεγάλη ευχή και πολύ αγάπη από όλους εμάς τους συντελεστές προς όλους εσάς, και να είναι ευτυχισμένο και με πολλή υγεία το 2020. Σας ευχαριστώ. Κύριε Παπακούση, οι φωτιές ανάβουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τις φωτιές της Φλόρινας? Υπάρχει δηλαδή ειδική, ιδιαίτερη τεχνογνωσία πίσω από την κατασκευή της πυράς? Μάλιστα. Οι φωτιές της Φλόρινας, όπως ξέρετε, είναι ένα έθιμο το οποίο ανάβει πρώτων Χριστουγέννων. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχουν τα έθιμα τα οποία ισχύουν σε διάφορες χρονικές περιόδους του έτους. Εδώ είναι το θέμα η όλη περίπτωση είναι η κατασκευή της. Η κατασκευή μας έχει δέσει πιο πολύ στο ότι για να φτάσουν αυτά τα ξύλα εδώ γίνεται μια προσπάθεια από εκεί που θα τα φέρουμε, το πώς θα τα φέρουμε. Όλο αυτό το θέμα δημιουργεί και μια διάθεση για λίγο περιπέτεια. Αυτή την περιπέτεια θέλουμε να την κρατάμε, γιατί η καθημερινότητα πολλές φορές μας έχει καταβάλει και μας έχει κορέσει ως προς τη ζωή μας, και βρίσκουμε ένα διάλειμμα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Τώρα, ως προς το τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η φωτιά. Δεν θα έλεγα ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο από τις άλλες φωτιές των άλλων περιοχών της χώρας. Απλά επειδή συνδράμουν και η χρονική περίοδος των εορτών, γίνεται αυτό το ξεφάντωμα και έχουμε ίσως ένα αβαντάζ να έχουμε λίγο μεράκι παραπάνω, να πούμε. Και αυτό συνεχίζουμε και τώρα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο της, δηλαδή.